Και σήμερα το main part του βίντεο θα είναι επιστροφή στο parkour, επιστροφή στα flips. Θα πάμε από το γυμναστήριο του DK το βράδυ για να ευθυμηθούμε λίγο front flip, για να εξασκήσουμε λίγο παραπάνω το back flip, να δοκιμάσουμε κανένα side flip και γενικά να κάνουμε το λοτούμπες. Είπα να ξεκινήσω το βίντεο με ένα intro το οποίο θα σας ξεκουράσει και ταυτόχρονα να σας δείξει την πρωινή μου προπόνηση, καθώς το main part του βίντεο είναι το parkour σήμερα. Πριν ξεκινήσω με το πρωινό όμως, θα ήθελα να ζητήσω να κάνεις ένα like, subscribe στο κανάλι μάγκες και να σας ενημερώσω για τις προσφορές Black Friday στη MyProtein που ξεκινάνε από σήμερα, 19 του μηνός που βλέπεις αυτό το βίντεο. Από σήμερα λοιπόν ο κωδικός θα σου δίνει 47% έκπτωση σε όλα τα bestseller. Για να μπει στο site MyProtein θα βρεις την περιγραφή του βίντεο. Κωδικό κώδικας MyP για να στηρίξεις το αγόρι σου. Μην ξεχνάς να μπεις από το link όμως, πάρα πολύ σημαντικό. Και για όλους όσους με στηρίξουν αυτό το δεκαήμερο, εφόσον κάνεις αγορά από το link μου και χρησιμοποιείς τον κωδικό μου, στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram τον αριθμό παραγγελία σου. Όσοι στηρίζετε από πέρσι ξέρετε ήδη τη διαδικασία. Και μπαίνετε σε κλήρωση για διαγωνισμό αξίας 800 ευρώ. Ο πρώτος νικητής θα λάβει κουπόνι 500, ο δεύτερος 200 και ο τρίτος 100. Το τονίζω για να μετράει συμμετοχή σου. Πρέπει να μπεις και να κάνεις αγορά από το link μου και να χρησιμοποιήσεις κωδικό κωδικός MyP. Screenshot την παραγγελία σε μήνυμα στο Instagram και μπαίνεις σε κλήρωση των οποίων νικητές θα βγουν αρχές Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα μόλις μου έρθουν τα κουπόνια των νικητών. Έχοντας πει αυτά, πάμε να φτιάξουμε ένα πρωινό το οποίο φτιάχνω τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα. Το έχω λατρέψει και πιστεύετε με άμα το δοκιμάσετε θα το λατρέψετε κι εσείς. Πρώτα όμως να πέσει το intro. Κύριοι, παίρνουμε την τζιγαριά ακριβίας, κατσαρόλα πάνω και θα ρίξω 60 γραμμάρια βρώμη. Βάζω τη βρώμη πάνω στο μάτι σε δυνατή φωτιά και προσθέτω γάλα αμυγδάλου. Προσωπικά δεν μετράω την ποσότητα γάλατος που βάζω, απλά αν πέσει λίγο παραπάνω θα περιμένω περισσότερο στη φωτιά για να πάρει την επιθυμητή υφή. Μόλις αρχίσει και βράζει, κλείνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε ένα σκουπ πρωτεΐνη αλατσμένη καραμέλα και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να ομογενοποιηθεί με τη βρώμη. Εγώ προσωπικά όταν φτιάχνω βρώμη ψάχνω αυτήν εδώ την υφή. Κάποιοι μπορεί να το θέλουν πιο νερουλό, κάποιοι ακόμα πιο στούπα. Το μυστικό που θα αλλάξει όλη τη συνταγή και θα την κάνει την αγαπημένη σας είναι μια χούφτα πρώτην γρανόλα, chocolate caramel γεύση από MyProtein. Βάζουμε και ζυγίζουμε, είναι 20 γραμμάρια. Ανακατεύουμε και αυτό να ομογενοποιηθεί με τη βρώμη. Βύρουμε σε ένα μπολ ή ένα βαθύ πιάτο. Ένα κομμάτι σοκολάτα υγείας μέσα για να λιώσει. Εγώ χρησιμοποιώ αυτήν εδώ. Δεν είναι sponsored, απλά είναι αγαπημένη μου σοκολάτα. Πρέπει να είμαστε γύρω στις 500 θερμίδες με αυτό εδώ. Γκρανόλα μέσα. Κάνει τη διαφορά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο υπέροχο είναι να έχεις την καραμελένια γεύση και τη ζεστασιά από το porridge. Μόλις δαγκώνεις να σου έρχεται και η τραγανή μπουκιά από τον γκρανόλα. Απλά top! Αφού έφαγα πρωινό την επόμενη ώρα, έβγαλα τη μικρή βόλτα. Πήγαμε στο πάρκο εδώ πέρα δίπλα να τρέξει λίγο και να κάνει την ανάγκη της. Κάτσα μαζί στις 3 ώρες το βίντεο της προηγούμενης Παρασκευής στην πρεμιέρα. Έκανα λίγο μοντάζ. Σκρόλαρα και λίγη ώρα στο TikTok. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να φτιάξουμε δεύτερο γεύμα ημέρας, το μεσημεριανό μου. By the way, άμα είσαι τώρα μέσα στην πρεμιέρα ή γενικότερα, άμα είσαι από τους σκληροπυρηνικούς φαν που μπαίνουν πάντα στα βίντεο μου πρεμιέρα, άσε 5 emojis φωτιά στα σχόλια κάτω για να ξέρω ότι είσαι ένας από αυτούς. Μόλις πήγαινα κουζίνα για να μαγειρέψω, χτύπησε θηροτηλέφωνο. Αυτό είναι το δώρο της Βασιλικής για τον ένα χρόνο που κλείνουμε μαζί. Έχουμε επέτειο στις 16 Νοεμβρίου. Το οποίο είναι ένα μικρόφωνο για την κάμερα την οποία υποτίθεται ότι θα πάρει αύριο, μεθαύριο βασικά. Αύριο, Σάββατο, ναι. Και μετά από αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην κουζίνα να ξεκινήσουμε μαγείρεμα. Για μεσημεριανό όπως βλέπετε έχω φτιάξει 4 πανέμορφες ξεροψημένες παντσέτες, 200 γραμμάρια πατατούλες baby. Και μετά από αυτό το γεύμα δεν έχω κάτι να κάνω η αλήθεια. Θα περιμένω να περάσει η ώρα, εδώ άμα θα έρθει και η Βασιλική μαζί μου στο DK και θα πάμε προς το γυμναστήριο στο Ρεόκαστρο. Για να δούμε στα σχόλια, τι προτιμάς, παντσέτες ή μπριζόλες? Εγώ προσωπικά μπριζόλες. Η ώρα έχει πάει 9, ξεκινάω να πάω στο Ρεόκαστρο για το γυμναστήριο του DK. Κανονικά θα ερχόταν και η Βασιλική μαζί μου, αλλά σε έτυχε ένα meeting στη δουλειά και δεν θα προλάβει να έρθει. Βασικά θα τελειώσει κατά τις 10 και θα πάει πολύ αργά μετά. Είμαι περίεργος να δω πώς θα τα πάω στο front flip, στο back flip. Έχω αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και θα δοκιμάσουμε και side flip στα στρώματα. Για να δούμε, θα τα πάμε καλά ή όχι. Χαίρετε.
Γεια σας. Καλά είστε? Πολύ καλά, εσείς πώς φάνηκε το ματσάκι που έχασες χθες? Τα ματσάκια τα δύο βασικά. Αρχικά. Ήταν 4v4 αντίπαλοι. Υπάρχει κάποια απόδειξη? Ναι. Βίντεο, τα λόγια μου. Είναι στα λόγια. Και επίσης και στο βίντεο που βγάλαμε το 1v1 εγώ με σένα. Πάλι έτσι έλεγε στην αρχή. Θα κερδίσω, θα κάνω, αλλά στο τέλος το είδαμε όλο το αποτέλεσμα. Το θέμα δεν είναι όμως το βίντεο που είδανε, το θέμα είναι ότι χθες παίξαμε και δύο φορές έχασες. Μία έχασα κι εγώ. Δεν θυμάμαι. Εντάξει. Είχαμε και κοπέλα στην ομάδα μας και τις δύο αγώνες, πάλι έχασες. Τι νοείς, τι ψέτε καλύτερα από εμάς. Καλησπέρα, παιδιά. Decay εδώ και σήμερα θα κάνουμε μια επανάληψη στα flips. Θα δοκιμάσουμε και να κάνουμε και κάνα side flip. Με περίεργο άμα θα βγάλεις το front flip και πώς θα το βγάλεις. Εγώ είμαι πιο περίεργο από σένα, να ξέρεις. Πάμε να το δούμε. Πάμε το δούμε. Front flip κατευθείαν. Κατευθείαν front, ναι. Εντάξει, κουγκάλια είναι. Καλό. Κι εγώ προσγειώθηκα όρθιος. Ναι, το είδα, πολύ καλό. Του πάνω, φίλε, μπράβο. Το θέμα είναι ότι άμα ήμουν στην ευθεία σε κανονικό τέτοιο θα προσγειωνόμουν κανονικά. Ή θα σκαγώ εγώ που να είναι. Δυναμή. Καλό ήταν, ε! Πολύ κακή τεχνική. Sorry, bro. Αλλά το ότι το γυρνάει έτσι με αυτή την τεχνική σημαίνει ότι άμα το κάνει σωστά θα βγει όρθιος. Το περάσω αυτό με βολτ. Όχι πάλι. Με το που το πιάνεις, το αφήνεις κατευθείαν. Δες το στο βίντεο. Εντάξει, ανοίξω. Ναι, τώρα ναι. Είδες, σε πήρε και περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είμαι εγώ καλός. Μπορείς! Ε, βέβαια, εντάξει τώρα, άμα δεν μπορώ. Unarm, pull up. Να είδε. Και πάλι, κάτω το λίγο. Το έβγαλα όμως. Δεν ακουμπούσαμε χέρια, τίποτα. Δεν θα ακουμπούσες, το ξέραμε. Μια χαρά το κάνει. Έλα, βγήκε. Κάνε και εσύ ένα. Ναι. Βάλα κλείσε. Πολύ χαρούμενος, πολύ γρήγορα είναι αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει. Stick it, stick it! Αλλό! Χάρηκε πολύ γρήγορα! Θα φλάρει τώρα, γιατί μου το έφερες εδώ? Λοιπόν, θα μάθεις να κυλάς. Εμείς κάποτε αντί για τέτοια στρώματα είχαμε την πλάτη του άλλου. Για να μάθεις side flip. Οκ, θα μάθουμε και side flip. Αυτό το πράγμα κυλάς και λίγο 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 το κάνεις στον αέρα. Ναι! Τέλειο! Στο, στο! Κοίτα, πρακτικά μόλις έκανε side flip. Έτσι. Σταθερά τα βήματα. Ναι, καλύτερα. Όχι. Οκ. Υψηλότερο εμπόδιο, πάμε να δούμε πώς θα το κάνει τώρα. Πάει ένα, δύο, ξέρω εγώ. Όχι, έτσι μπορώ. Ωραίο είναι, φίλε. Είναι κόλπο έτσι πως το κάνει. Νομίζω ότι δεν ανοίγω, δεν κάνω καλή συσπήρωση στα πόδια. Δεν κυλάς ακριβώς γι' αυτό. Με έχει βάλει και εμπόδια τώρα για να το κάνω στα σφουγγάρια. Ωραίος. Πήρες αυτό να το δώσεις έτσι μέσα. Ναι. Λάγια μέσα. Θα βγει πολύ πιο ωραίο. Πάμε. Ναι. Ωραίο. Double. Πάμε να το βγάλουμε αυτό, αλλά μπορεί να διαφέρει κατά πολύ το κόλπο. Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά πάμε να δούμε. Καλό! Μένει να το ανοίξεις και σωστά, όπως το front flip, δηλαδή ότι το ανοίγουμε συγκεκριμένη στιγμή και θα βγει τέλειο. Ναι! Ναι ρε φίλε! Προσγείωση! Σε βάζουμε και ένα στρώμα. Ναι, ναι, βάλε. Γιατί φεύγω τόσο μπροστά, ρε φίλε. Δεν ήταν πολύ καλό. Δύναμη, ε. Πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη τώρα βάζω. Πολύ δύναμη. Έχει να σπίρνει παραπάνω. Κοίτα, σαν φλιπ γύρισε. Ναι, αυτό. Γύρισε, γύρισε. Μ' άρεσε πιο πολύ. Ωραίο. Ναι. Oh, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδες, δεύτερη προπόνηση της ημέρας έφτασε στο τέλος της. Πώς τα πήγαμε, φίλε? Φίλε, τα πήγες τέλεια. Πρώτον, εντυπωσιάστηκα με το front flip που κατευθείαν και βγήκε. Εγώ.
μετά από τόσο καιρό. Το selfie δεν το συζητάμε. Σου είπα είναι λίγοι οι οποίοι κατευθείαν θα πάει το σώμα του σωστά. Εντάξει, εννοείται θέλει full δουλειά και δεν είναι για έξω. Αλλά μόλις το βγάλει σωστά θα σου είναι. Πιο εύκολο δεύτερο πιο εύκολο κόλπο από το backflip. Backflip είναι εξής. Πολύ καλός. Δεύτερο πιο εύκολο κόλπο μετά τον backflip λοιπόν. Πάμε σπίτι να φτιάξουμε τελευταίο γεύμα ημέρας και κλείνουμε. Εδώ τσεκάρετε. Πώς είσαι? Δεν γελάς. Δεν ήρθες για παρκούρ για να πιείς με τις φίλες σου. Απ' τη δουλειά. Ορίστε εδώ, κοιτάξτε κορίτσι πράγμα. Φας μακαρόνια με κοτόπουλο να σου κάνω. Όχι. Πες. Να σου κάνω ή όχι. Εκεί. Λοιπόν, μάγκες, επιτέλους βραδινό. Έχω πεθάνει της πείνας. Όπως έχετε δει και από τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας, είμαστε 1200 κάτι θερμίδες νομίζω. Μας μένουν άλλες τόσες για να χτυπήσουμε το νούμερο το οποίο πρέπει να τρώω κάθε μέρα. Το πιάτο σχεδόν τα καταφέρνουμε. Θα πιω και ένα shaker σε κάνα 2 ώρα, η ώρα τώρα είναι 11. Κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω για να φάω και το βραδινό μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι, subscribe στο κανάλι του DK. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.